αυτή δεν είναι ελληνική, η πολυκατοικία. Όλες οι ράτσες της Βαβέλ πήγαν Αλβανία. Οι Κουρδοί και οι Αλβανοί, οι Πολωνοί, οι Ρώσοι. Κι ο μαύρος τρέχει ψιτσιδός και μου είναι η δόση. Οχ, βάτο, παντελόνι, ζουμάρα, πιζαμπερνά, μπλε, πούντα, καμπανέλια σου κι όλες τις τυραννάς. Τι έγινε, τι με βγάλετε με τις πιτζάμες, παιδιά, τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε. Λοιπόν, κύριε Βρυπιώτη, σας καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη και φυσικά ξανά πας ασχολητό, έτσι, μια επιθεώρηση. Που σαντηρίζει τα πάντα, λέει τις αλήθειες για αυτό που συμβαίνει, για αυτό που ήταν και για αυτό που θα έρθει. Σατηρίζει όλο το κοινωνικό γίγνεσθε με μεγάλη επιτυχία, γιατί ήδη πριν ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη, που βέβαια η Θεσσαλονίκη είναι μέτρο σύγκρισης, πάντα ήταν, γιατί έχει γούστο. Φροντίσαμε λοιπόν να είμαστε άκρως ενημερωμένοι και δοκιμασμένοι στην υπόλοιπη μισή Νότια Ελλάδα πριν έρθουμε εδώ, αλλά από ό,τι βλέπω τώρα η πρώτη μας μέρα αφήνει τις καλύτερες των εντυπώσεων και πιστεύω ότι θα έχουμε και μια καλή πορεία όπως είχαμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, καταρχήν Χριστούγεννα. Πώς είναι σε ένα καλλιτέχνη να δουλεύει Χριστούγεννα μακριά από τους δικούς του ανθρώπους? Έχουμε συνηθίσει με τα χρόνια. Όταν οι άλλοι κάθονται, ο καλλιτέχνης δουλεύει, όπως είναι και την πρωτοχρονιά. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, νιώθεις ότι είναι ένα κομμάτι σαν να είναι δεύτερο σπίτι σου. Ο κόσμος είναι η ανάσα, είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, η γειτονιά σου, που τους βλέπεις, θα τους ξαναδείς και κοιτάς να αφήσεις τις καλύτερες των εντυπώσεων για να το ευχαριστηθούν και αυτοί, να ξεδώσουν, και μας δίνει χαρά μεγάλη αυτό. Γιατί και εμείς, ας πούμε, διαγωνιζόμαστε για αυτή την προσπάθεια με γνώμονα το ότι θα προχωρήσουμε σε κάτι άλλο πιο σημαντικό παραπάνω. Χαιρόμαστε να τους δίνουμε καλά, να τους βλέπουμε όλους καλά. Έχω και το νου μου στην παράσταση. Εύχομαι χαρά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Το σημαντικότερο, ειρήνη, αδελφοσύνη, και να αλλάξουμε την νοοτροπία μας για να πάμε πιο μπροστά. Και εσείς εδώ, οι πιο βόρειοι, να το πω εντός εισαγωγικών, το κάνετε χρόνια αυτό και πολύ καλά. Λοιπόν, σε λίγες μέρες ο παλιός χρόνος φεύγει. Έρχεται ένας νέος. Ναι. Λοιπόν, τι σας άφησε, γιατί είχατε και ένα τύχημα, ξέρω εγώ, τι είναι για εσάς το 2009? Και τελειώνουμε. Άστο να πάει, άστο. Ευτυχία όλες και χαρά σε όλους. Γεια. Όλα τα προβλήματα που μας έχουν δώσει με την οικονομική ανέχεια, τι μας έχει απομείνει? Ένα τσιγαράκι μας έχει απομείνει, ένα κρασάκι. Αν μας το κόψουνε γι' αυτό, τελειώσαμε, ρε παιδάκι μου. Τελειώσαμε. Τι κάνετε, κύριε? Αυτή άκουσα που μην και βγήκε. Αρχίζω.
Λοιπόν, Χριστίνα Ψάλτη, εδώ είμαστε λοιπόν, στο καμαρίνι μαζί με τον Στάθη. Καταρχήν, χρόνια πολλά. Καταρχήν, ευχαριστώ. Και μόλις τώρα ήρθε μια μικρή θαυμάστρια και θέλω να το διαβάσω αυτό γιατί ενθουσιάστηκα. Είναι το πιο ωραίο δώρο. Μετά από το Σταθάκι, είναι το πιο ωραίο δώρο που έχω πάρει. Στην πολύ γλυκιά Χριστίνα, με πολύ αγάπη Κατερινούλα, σ' αγαπώ πολύ. Με συγκίνησε. Μόλις τώρα. Μικρή, έτσι. Ναι, ένα μωράκι. Το καλύτερο μου δώρο. Λοιπόν, Χριστίνα και Χριστούγεννα, έτσι. Θέλω να πεις πώς αισθάνεσαι όταν δουλεύεις Χριστούγεννα. Ευτυχία. Ευτυχία. Γιατί πάρα πολλοί καλλιτέχνες διαμαρτύρονται ότι δεν θέλουν να δουλέψουν Χριστούγεννα, θέλουν να είναι με τις οικογένειές τους, θέλουν να είναι στα σπίτια τους. Εγώ είμαι στο σπίτι μου, όπως βλέπετε. Πολλές φορές έχω έρθει και είμαι με την οικογένειά μου, με το Σταθάκι. Οπότε τα συνδυάζω όλα. Λοιπόν, τι δώρο σας πήρε ο κύριος Ψάλτης? Αχ, δεν θα το πω, είναι πολλά. Πολλά. Και δεν είναι υλικά, είναι της καρδιάς που είναι πιο σημαντικά. Και το να με κάνει ευτυχισμένη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο. Μάλιστα. Λοιπόν, στον Άγιο Βασίλη πιστεύεις? Βέβαια και πιστεύω. Λοιπόν, τι δώρο θέλει να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης για τη νέα χρονιά? Αυτά που μου έχει δώσει απλόχερα, αυτά που έχω ονειρευτεί και αυτά που δεν έχω ονειρευτεί που μου τα έχει φέρει, να τα έχω για πάντα. Αυτό. Μετά θα έρθει το απόγευμα. Και τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Φαγώθηκες. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχει καθόλου καιρό. Ναι. Αλλά όπως λέει ο δορυφόρος, την άλλη μέρα θα έχει τρεις ληστείες, τέσσερις φορείες και κάποιους που θα χτίζουν ένα μπουρδέλο πετρούλα, 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 πετρούλα. Έτσι είναι το μπουρδέλο. Λοιπόν, κύριε Ψάλτη, χρόνια πολλά καταρχήν, να τη χαίρεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά και πάντα ευτυχισμένοι. Τώρα με ρωτήσεις γιατί είμαι έτσι. Ναι, υπάρχει ο Άγιος Βασίλης, αλλά υπάρχει και η Άγια Βασίλενα, την οποία δεν συζητούν ποτέ, οπότε τη βγάζω εγώ. Και είμαι έτσι, γερασμένη βέβαια, αλλά είμαι η Άγια Βασίλενα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ξανά πάω στο Κολλητό, μια νέα, έτσι, επιθεώρηση. Ναι, είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στο Radio City, με την επιθεώρηση και πάλι Πάσο Κολλητό, με υπότιτλο «Είμαι η Νουδούλα που μόλις τέλειωσα», σε κείμενο του Σπυρόπουλου και του Γαλίτη, με το Τσιβελίκα, με τον Ευρυπιώτη, με τον Άντωνη, με τον κύριο, το φίλο σου, το Βασίλη τον Ζωνόρο, με τον πολλούς κι άλλους. Πολύ, πολύ. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολλοί. Λοιπόν, κατά πόσο έχει επηρεάσει, κύριε Ψάλτη, η οικονομική ανέχεια που υπάρχει στην νότητα που υπάρχει το θέατρο? Κοίταξε να δεις, το θέατρο δεν το έχει επηρεάσει ουσιαστικά. Διότι μέσα από το θέατρο ο κόσμος ξεφεύγει, ξεχνάει τα προβλήματά του και ειδικά μέσα από την επιθεώρηση. Διότι η επιθεώρηση είναι το πιο άμεσο είδος, γιατί σε είδος το έχουν χωρίσει το θέατρο, τι να κάνουμε, το πιο άμεσο, το πιο επίκαιρο που έχει όλα τα θέματα, τα κοινωνικοπολιτικά, που τα σατιρίζει με τέτοιο τρόπο που φέρνει πάρα πολύ γέλιο. Και ειδικά αυτή η επιθεώρηση και πάλι Πάσο Κολλητό και Είμαι η Νουδούλα που μόλις τέλειωσα, φέρνει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ γέλιο. Εμείς δεν έχουμε αισθανθεί ακόμα αυτή την οικονομική κρίση. Λοιπόν, τηλεόραση. Πώς βλέπετε σήμερα την ελληνική τηλεόραση?
Κοίταξε να δεις. Από τα ταξίδια που κάνω δεν πολύ βλέπω, αλλά νομίζω ότι είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο η ελληνική τηλεόραση. Αν πάρουμε απ' έξω, αν έχεις πάει έξω Αμερική, ξέρω εγώ, που έχω πάει εγώ Αμερική, Αυστραλία, Αυστρία, Γερμανίες, Ιταλίες, Γαλλίες και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι το επίπεδό τους είναι καλύτερο. Τελικά, εσείς γιατί λείπετε από τηλεόραση, δεν σας κάνουν κάποια πρόταση ή είναι επιθυμία σας, είναι δικιά σας να αποσιάζετε από τηλεόραση? Κοίταξε, δεν έχω επιθυμίες και τέτοια πράγματα. Απλά είμαι έξω από τηλεόραση 32 χρόνια. Αυτό είναι ένα γεγονός και το αναφέρω σαν γεγονός. Όχι ότι πια θα τρελαθώ που δεν είμαι στην τηλεόραση, πάνω για βοήθεια. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιες κλίκες, γιατί εκεί υποθήκε αυτό, ότι υπάρχουν κάποιες κλίκες όσον αφορά την τηλεόραση και δουλεύουν πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι? Αυτό δεν το γνωρίζω, αυτό το ξέρουν οι ίδιοι. Εγώ είμαι ελεύθερος, οπότε θέλω να μπορώ να μου κάνω πρόταση, αλλά καλή πρόταση, για να μπορέσω να συμμετέχω κι εγώ σε αυτή την τηλεόραση και που μπορώ να προσφέρω πάρα πολλά. Κύριε Ψάλτη, σε λίγες μέρες και ο παλιός χρόνος φεύγει, ένας καινούριος έρχεται. Αν θα κάνουμε ένα απολογισμό της χρονιάς της οποίας φεύγει, σε τι κατάσταση θα βρισκόμαστε? Κοίταξε, όλες οι χρονιές που πάντα φεύγουν είναι χειρότερες. Και ελπίζουμε πάντα στην καλύτερη χρονιά που θα έρθει. Γι' αυτό ελπίζουμε το 2010 να είναι καλύτερο από το 2009 και πιο καλύτερο από το 2008 και πιο καλύτερο από το 2007. Τι να κάνουμε, έτσι είναι πάντα. Ο κάθε χρόνος που φεύγει είναι λίγο πιο χειρότερος από αυτόν που θα έρθει, που ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερος. Εσάς τι δώρο θέλετε να σας φέρει ο Άγιος Βασίλης στη νέα χρονιά? Ο Άγιος Βασίλης μου έχει φέρει το δώρο μου. Μου έχει φέρει το Χριστινάκι μου. Μου έχει φέρει και την κόρη μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Είμαι πλήρες. Ευχαριστούμε πολύ και χρόνια πολλά, κύριε Ψάλτη. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους τους Θεσσαλονικείς καλή χρονιά. Να είστε ευτυχισμένοι με υγεία και σας περιμένουμε στο Radio City να σας δώσουμε γέλιο, πολύ γέλιο, μα πάρα πολύ γέλιο. Φιλάκια και χρόνια πολλά. Να είστε πάντα καλά με υγεία. Ξαφνικά με το γιο μου χαχαχα κι όλα γιορτινά. Κι όταν μας πει πως θα σκύψουμε ξανά, να μας πει το τσα-τσα-τσα, Θεέ μου πως πονά. Τσα-τσα-τσα, τσα-τσα-τσα, που τσα-τσα.